Καλησπέρα φίλες και φιλοκρατές του Λίμπερό 107,4 Εδώ είμαστε και σήμερα post game βράδυ Κυριακής 16 λεπτάκια μετά τις 10 ξεκινάμε και θα πάμε παρέα ως και τη μία Ο κύριος Παναγιωτήτης είναι στο μικρόφωνο Βασίλης Καβαδίας απέναντι στη ρύθμιση του ήχου Και στις μουσικές επιλογές που θα μας κάνει απόψε σε αυτό το τριωρό Χαλαρά θα πάμε στην καρδιά του καλοκαιριού βρισκόμαστε Με αθλητική επικαιρότητα να υπάρχει, με αγωνιστική δράση να υπάρχει. Έχουμε θεματάκια για να αναφέρουμε. Και γενικότερα σε πιο χαλαρού καλοκαίρινου ρυθμού. Θερμοκρασία ευτυχώ άρχισε να υποχωρεί. Η πόλη είναι άδεια. Κατεβαίνοντα και εδώ στο κέντρο, δεν κυκλοφορεί ψυχή. Ελάχιστοι που έχουν απομείνει πίσω, οι περισσότεροι έχουν ξεκινήσει τι άδειε του από αυτή την εβδομάδα. Θα πάμε χαλαρά σε το τρίωρο παρεούλα και για εσά που έχετε μείνει πίσω και για εσά που είτε στον δρόμο και επιστρέφετε. Καθώ αύριο πρέπει να επιστρέψετε στι δουλειέ σα. Με υπομονή φυσικά στου δρόμου, σιγά σιγά. Αν και εντάξει πρέπει να είναι πιο χαλαρά τα πράγματα σε σχέση με άλλε Κυριακέ, καθώ υπάρχουν πολλοί αδίγουχοι από αύριο που δεν επιστρέφουν ε, και από ό,τι διαβάζουμε και όλα στα site τη επικαιρότητα, ε, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στην επιστροφή από Χαλκιδική. Ε, έτσι, θα πάμε να δούμε ό,τι συμβαίνει σε Πάο, σε Άρη, σε Ηρακλή, στα διεθνή, στα μεταγραφικά, στα παιχνίδια που είχε σήμερα. Και φυσικά να προλογίσουμε λίγο την εβδομάδα που έρχεται, καθώ είναι πολύ σπουδαία. Έχει ωραίε βραδιέ ευρωπαϊκέ. Uh, με πέντε ομάδε uh, ελληνικέ να μα εκπροσωπούν. Με τον Μπάουκ να έχει το ιστορικό παιχνίδι απέναντι στον Άγιαξη Τρίτη στι 8. Με τον Άρη την Πέμπτη την ίδια ώρα στι 8 να uh, δίνει την πρώτη του μάχη κόντρα στη Μόλντε στην Νορβηγία. Uh, τετάρτη Ολυμπιακό απέναντι στην Μπασάξεχηρ. Την Πέμπτη επίση η και ο Ατρόμητος για το γύρο Παλίκ. Τρίτο προκριματικό γύρο. Πέντε εκπρόσωποι μα στι ευρωπαϊκέ οργανώσει αυτήν την εβδομάδα περιμένουν να μα δώσουν ωραίε στιγμέ, να μα δώσουν ωραία ευρωπαϊκά βράδια, ωραίε παραστάσει και φυσικά με την ελπίδα να πάρουν καλά αποτελέσματα ενώπιον των αγώνων Ερβάν για να διεκδικήσουν τι προκρίσει που θα κάνουν καλό και στη βαθμολογία συνολικά του ελληνικού υποσφαίρου, διότι έχουμε πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα και θέλουμε οπωσδήποτε βαθμού για να συνεχίσουμε έτσι να, να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο ευρωπαϊκό μέλλον για τι ομάδε μα. Με την αγωνιστική δράση θα ξεκινήσουμε όπω πάντα σε αυτό το πρώτο μέρο του Post Game. Κάθε Σάββατο Κυριακή έδωσε το Λίμπερο 107,4. Έλεγα νωρίτερα για τα ευρωπαϊκά Ε, Πριν από τα ευρωπαϊκά μάτζ που θα έχουμε την εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, αύριο μεσημέρι είναι σπουδαία μέρα. Καθώ ε, υπάρχουν οι κληρώσει για του επόμενου γύρου σε Champions League και Europa League και θα μπουν όλε οι ομάδε μα πλην του Ολυμπιακού στι κληρωτίδε. Θα δούμε του πιθανού αντιπάλου, τι ώρε των κληρώσεων και όλα τα σχετικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμω με την αγωνιστική δράση, όπω είπαμε. Ε, η Ελλάδα, η εθνική Εφήβων, ητήθηκε από τη Σλοβενία περίπου μία ώρα πριν, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι μία μισή ώρα πριν με 81-57. Καταλήγοντα στην τέταρτη θέση στο τουρνουά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματο κάτω των 18 ετών που διεξήχθη στο Βόλο. 81-57, όπω είπαμε, ήταν σήμερα από τη Σλοβενία στο μικρό τελικό και η Εθνική Εφήβων έχασε το μετάλλιο. Δεν τα κατάφερε. Τερματίζει τέταρτη στην διοργάνωση. Αυτή την ώρα διεξάγεται ο τελικό ανάμεσα σε Τουρκία και Ισπανία στην διοργάνωση. Να ενημερώσουμε και για το σκορ στον τελικό που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, στην τρίτη περίοδο το παιχνίδι 34-23 προηγούνται οι, ε, ναι, 3423 προηγούνται οι Τούρκοι των Ισπανών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2018. Θυμίζω τον τελικό που βρίσκεται σε εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι έχει τώρα σε εξέλιξη από παιχνίδια. Ε, καταρχήν στην Αργεντινή, στο ημίχρονο, Banfield Studiant 1-0. Στο Βέλγιο. Uh, για το πρωτάθλημα που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Στο 66 Adverb Valand Beveren 3-1. Uh, στην Βοσνία στο 67 Zelensjar Zrinjewski 1-0. Στο ημίχρονο Brigek Radnik Bigelina 2-0 και παίζουν με 10 οι φιλοξενούμενοι. Στη Βουλγαρία στο 66 Lokomotiv Plovdiv Ludogorets 1-1. Uh, λοιπόν, στο Ισραήλ στι καθυστερήσει του το κάπω Cup όπως διοργάνωση Χαποέλ Τελαβίβ Μπαιτάρ Ιερουσαλήμ ε, σε παιχνίδια που υπάρχουν για το κύπελο Ιταλία στι ε, πρώιμε φάσει ε, που βρίσκονται σε εξέλιξη για τους φίλους του φίλου του στοιχήματο περισσότερο ενημερώνουμε εδώ. Στην παράταση παίζουν στο 120 τώρα ολοκληρώνεται το Κατάντζαρο ε, Κασερτάνα 4-1. Στο 68 Τριεστίνα Καβέζε 2-1. Στο ημίχρονο είναι τα παρακάτω παιχνίδια. Η Μολέζε Σαμπενεντέστεσε Κατάνια Φανφούλα 2-0, Μονόπολη Πονσάκο 3-1, Σιένα Μάντοβα 0-1 και στο 36 Αρέτζο Τούρι 0-0 και στο 22 Ποτέντζα Λανουσέ Κάλτσιο 0-0. Έχουμε γκολ τώρα σε διεθνέ φιλικό παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Έχει και αρκετά φιλικά το μενού απόψε. Στο 37 Μπορντό Τζένοα 1-2 μειώνει η Μπορντό. Uh, στο 57 Barcelona Arsenal στο σπουδαιότερο φιλικό τη βραδιά 0-1. Προηγείται η Arsenal. Το σκορ έχει ανοίξει ο Aubameyang στο 36ο λεπτό. Και ρίχνοντα μια ματιά εδώ, είναι βασικό ο Γκριεσμάν για του uh, Blaugrana. και Η Arsenal uh, δεν έχει όλα τα στέλια τη σύνδεσή τη. Ο Κράτη είναι βασικό στο κέντρο τη άμυνα. Ο Ντεγιόνγκ παίζει επίση βασικό για την μπάρτσα. Uh, παίζουν ορισμένοι από του βασικού παίκτε των δύο ομάδων. Παίζουν και ορισμένοι νεαροί. Και για τις δύο πλευρές uh, λοιπόν uh, από εκεί πέρα στα υπόλοιπα φιλικά της βραδιάς που είναι σε εξέλιξη 69 Ουέσκα Κασταγιών 2-1 στο 68 Τσανταντέρα Αθλητή Μπιλμπάο 1-0 Ημίχρονο Πινέτο Κάλτσιο Πεσκάρα 1-1 Στο 38 Πίζα Φλόρα από την Εστονία 0-0 Στο 26 Μαρσέη Γνάπολη 0-0 Και στο 22 Ράγια βέτις Βέτης 0-0 Uh, στην Κροατία ο Σιγεκ Ζαπρέσιτ 0-1 στο 68. Στην Νορβηγία στο 67 Βαλερέγκα Κρίσια 01 0 Και σε λίγο θα συνεχίσουμε με την Νορβηγία να ασχοληθούμε εκεί περισσότερο με την αντίπαλο του Άρη, τη Μόλντε, που σήμερα είχε παιχνίδι. Uh, στην Ολλανδία, στην Air πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα του Ολλανδικού Πρωταθλήματο στο 68 Αλκμάρ Φορτούνα Σιτάρτ 3-0. Φορτούνα Σιτάρτ μετά τα 5 γκολ που είχε δεχτεί από τον Μπάουκ το προηγούμενο Σάββατο στην Πρόβα Τζενεράλε. Φαίνεται ότι ξεκινάμε το χειρότερο τόπο και το πρωτάθλημα σήμερα. Γκολ τώρα στην Κροατία, στο μάτσο που αναφέραμε δευτερόλεπτα νωρίτερα, στο 68, 1 -1, και εξαπρεσιτς Εξαπρέσιτς, 1-1, σοφαρίζουν οι παιδούχοι. Στη Ρουμανία, στο 67, Σεψί Βιτορούλ, 1-2, στη Ρωσία Σότσι Ούφα, 0-0, στο ημίχρονο. Στην Σερβία, στο 66, Παρτιζάν Μάτσβα, 3-0, στο 65, Σπάρτακ Σλάτιμ Βόντα, απέναντι στην μπάκαπ. Τόπολα uh, 1-1 και Βέδρουμ με 10 φιλοξενούμενοι στο 65. Στο 70, Τσουκαρίσκι Ράντνικ 1-0. Στο 70, τσουκαρισκι Σερβία. Στη Σλοβενία, Ολίμπια Λουμπιάννα, uh, συγγνώμη, Τρίγκλαβ συγγνώμη, uh, 3-1 στο 54. Αυτά uh, προ το παρόν, δεν βλέπω κάποιο άλλο γκολ. Α, ah, έχουμε γκολ τώρα στο Βέλγιο. Uh, στο 70, Αντβέρβ Βέδρουμ 4-1. Ανεβάζω το 2 σκορ η γηπεδούχοι. Λοιπόν, αυτά και με την αγωνιστική δράση. είχαμε σήμερα και τον τελικό του Community Shield ανάμεσα σε Liverpool και Manchester City που κρίθηκε στα πέναλτι μετά από το ισοπαλό 1-1. Θα δούμε εκτενέστερα αυτά στη συνέχεια και γενικότερα ότι υπάρχει στην, έτσι, στα κορυφαία Στι κορυφαίε ομάδε είχαμε και την είδηση για το ότι η Manchester United αποσύρει το ενδιαφέρον για τον μπάλα. Μια είδηση που διαβάζω τώρα τη τελευταία στιγμή εδώ από τα εγχώρια τα δικά μα. Ε, ανακοίνωσε πριν από τρία λεπτά η Λαμία ότι ε, συναντήθηκε σήμερα Κυριακή. Δείκτη τη ΠΑΕ ΠΑΣ Λαμία 1964. Συναντήθηκε σήμερα Κυριακή με τον προπονητή Μάκη Χάβο και αποφασίστηκε η κοινή συνενέση λύση τη συνεργασία των δύο πλευρών. Η ΠΑΕ Λαμία τον ευχαριστεί για τη μέχρι τώρα προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται καλή συνέχεια. Τέλο λοιπόν ο Μάκη Χάβο από την Λαμία. Ε, τη τελευταία στιγμή η αυτή, μόλι πριν τρία λεπτά η ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην σελίδα της Παέλα uh, Μία στα social media uh, και τώρα διαβάζω και το δημοσίευμα για τον Παύλο uh, Ντιμπάλα αποσύρει το ενδιαφέρον της Manchester United όπως διαβάζουμε και στο Sky Sports uh, από τα πλέον έγκυρα Επομένω, δείχνει να ολοκληρώνεται άδοξα και αυτή η μεταγραφική υπόθεση και να δούμε πού θα καταλήξει ο Ντιμπάλα γιατί στη Γιουβέντου δύσκολο το κόμμα να συνεχίζει και αν και κατά πόσο θα επηρεάσει uh, την uh, μεταγραφή του Λουκάκου στη Γιουβέντου. Θα τα δούμε αυτά συνέχεια. Προ το παρόν, με την αγωνιστική δράση, να συνεχίσουμε λίγο να δούμε και κάποια ακόμη αποτελέσματα που είχαμε σήμερα. Πέρα από τα μα που είναι τώρα σε εξέλιξη. Έτσι Στα πιο σημαντικά, στην Championship Bristol City Leeds 1-3. Λοιπόν, στην Αργεντινή, velez Arsfield Racing Club 2-2. Union Santa Fe Defensa Justicia 2-1. Χιμνά σε πλάτα San Lorenzo 0-1. Και τώρα είναι σε εξέλιξη πάμε στο εμίχρονο τον Banfield, Διάδεση, το Banfield Essun Diades το 1-0. Uh, από εκεί πέρα στο Βέλγιο είχαμε νωρίτερα Γάνδη, ΕΟΠ 61 και Μουσκρόν Άντελεχτ 0-0. Στη συνέχεια στα υπόλοιπα έτσι πιο σημαντικά. Δεν είχε... Α, uh, είχαμε στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας παιχνιδιά νωρίτερα, τρία μάτς. Χαντιχάιμ, Σουτγκάρτη 2-2, Άουε, Βέχεν 3-2 και Ντάρμσαντ, Χώσταν Κιλ 2-0. Αυτά και από την uh, δεύτερη κατηγορία Τη Γερμανία από την Schweitem Bundesliga. Ε, δεν είχε κάτι άλλο σήμερα έτσι, αξιόλογο το μενού. Α δούμε λίγο και τα αποτελέσματα στην Δανία για τους φίλους του φίλου του στοιχήματο, πιθανόν να ενδιαφέρονται. Λοιπόν, εκεί όπου είχαμε. Α, α πέρα από την Ελβετία, βλέπω στο χρωστάρισμα. Λοιπόν, στη Δανία, Ράντερ, Νόρτζελαν 3-1, Εσμπέρ, Κοντέν σε 0-1, Μπρόντμπιχ, Χόρσεν 1-2 και Μίτλιάντ, Αλμπορκ 1-0 στην Ελβετία στο πρωτάθλημα Young Boys Λουγκάνο 2-0. Young Boys κρατήσετε γιατί δεν αποκρίνεται να βρει αυριανή κλήρωση να τη δούμε στο δρόμο του παοκ Ξαμάξεν Σενγκάλ 1-1 και Σερβέτ Λουκέρνι 1-0. Λοιπόν, αυτά και από την Ελβετία. Σε φιλικά παιχνίδια που έγιναν σήμερα, έτσι, σε κάτι που ξεχώρισαν, είχαμε τον μπακελ βερκουζεν Βερκούζεν Βαλένθια 1-2, Χόφενχάιμ Σεβίλη 0-4. Και Μπεσίκτας Μπρέσια 0-2 βλέπω Ήταν για την Μπεσίκτας ε, Μαγερκα Βαλιαδολή 2-2 Γρανάδα Λασπάλμας 2-0 ε, Και ε, Όχι αυτά δεν είχε κάτι άλλο έτσι Αξιόλογο στα φιλικά παιχνίδια που έγιναν σήμερα Ακυρώθηκε το Λαμία ΑΕΛ Δεν διεξήχθη το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι Εδώ στο αδικά μα. Λοιπόν, και κάπω έτσι ολοκληρώνοντα με την αγωνιστική δράση, σε μια πρώτη ματιά στα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν νωρίτερα αλλά και στα σκορ των αναμετρήσεων που είναι σε εξέλιξη. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας break, επιστρέφουμε για να μπούμε εκτενέστερα περισσότερα πράγματα για ΠΑΟΚ, για Άρη, για ΕΡΑΚΛΗ, για μεταγραφικά και ό,τι άλλο υπάρχει. Να θυμίσω για άλλη μια φορά ότι αναβλήθηκε για αύριο στις 9 το βράδυ η προβολή του ντοκιμαντέρ για το night του Νταμπλούχο ΠΑΟΚ και ήταν να προβληθεί σήμερα στις 9 λόγω νοσοτεχνικού θέματο. Η προβολή θα γίνει από το YouTube της Πάιο αύριο το βράδυ την ίδια ώρα, στι 9 δηλαδή. επομένω θα περιμένουν λίγο παραπάνω φίλοι του Πάου και να δουν αυτό το ιστορικό έτσι, το ντοκιμαντέρ. Πάμε στο break, με την εδώ στο Λίμπριο 107,4. Θα ανοίξουμε και γραμμέ επιστρέφοντα για όσου έχετε τη διάθεση να τα πούμε στον αέρα παρεουλά για την ομάδα σα, για Πάου, για Άρη, για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και ό,τι άλλο θέλετε. Στο 2310 27888 888. Πάμε στο διάλειμμα πρώτα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, λίμπερο 107,4. Ακούτε, postgame βράδυ Κυριακή, καιρό πανεκκλήσει στο μικρόφωνο και βασίλεισκα βαδία στη ρύμψη του ήχου. Ω και τη μία θα πάμε παρεουλά, με ό,τι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα, με αγωνιστική δράση και με όλα τα υπόλοιπα. Να ξεκινήσουμε σε αυτό το δεύτερο μέρο, ε, ξαναβλέποντα λίγο ε, τι έχει αλλάξει τα μάτια που είναι σε εξέλιξη. Στο 54 στην Αργεντινή, Banfield στου διάδε 1-0. Στο Βέλγιο, στο 87, Adverb Walland Beveren 4-1. Στη Βοσνία. Στο 88 ζελεζιντσαρ Τσαρ συγγνώμη. 1-0. Στο 58 Μπρίγεκ Ράτνικ Μπιγελίνα, 2-0. Παίζουν με 10 φιλοξενούμενοι. Στο 87 στη Βουλγαρία Λοκομοτίβ Πλόβδιβ Λουντογκόρετ, 1-1. λοιπόν, γκολ τώρα στο κύπελο Ιταλία. Παιχνίδια που έχει Σιένα, Μάντοβα 0-2, δεύτερο γκολ για του φιλοξενούμενου. Δεν βλέπω κάτι άλλο να έχει αλλάξει προ το παρόν. Κάποιο τελευταίο. Α, έχει κάνει ανατροπή η Όσιγεκ στην Κροατία. Στο 87, Όσιγεκ Ζαπρέσιτ 3-1 με ανατροπή έχει διαμορφωθεί αυτό το σκορ. Έχει πετύχει τέρα τον κόλλη Άρκμαρ στο 87 απέναντι στη φορτουνα σιταρ Σιντάρ 4-0. Ε, την είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Είπαμε τη Φορτούνα Σιντάρ το φιλικό με τον Πάοκ. Πώ δέχτηκε τα 5 γκολ και θα μπορούσε να έχει δεχτεί άλλα τόσα. Αν δεν κατέβαζε το τρόπο Πάοκ. Και ε, κάτι αντίστοιχο παθαίνει και σήμερα στην πρεμιέρα του Ολλανδικού Πρωταθλήματο απέναντι στην Άλκμαρ. Ε, να πάμε να συνεχίσουμε λίγο εδώ στα δικά μα. Ε, πέρα από την αγωνιστική δράση, να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στα του ΠΑΟΚ. Είπαμε νωρίτερα ότι ε, ακυρω, όχι ακυρωθεί αναβλήθηκε η σημερινή προγραμματισμένη για σήμερα προβολή του ντοκιμαντέρ για τον ΑΕΤ, το, το ΠΑΟΚ, το Invincibles, ε, το οποίο θα το δούμε αύριο στις 9 τελικώ. Και όχι σήμερα, δεν το είδαμε μόνο σήμερα στι 9 όπω ήταν προγραμματισμένο, λόγω ενό τεχνικού θέματο. Αύριο στι 9 προγραμματισμένη προβολή λοιπόν από την ΠΑΕΠΑΟΚ στο επίσημο κανάλι τη ΠΑΕ στο YouTube, στο ΠΑΟΚ TV. Θα το δείτε κανονικά το παιχνίδι. Yeah. Στα του ΠΑΟΚ μετρούν αντίστροφα για το παιχνίδι της τρίτης στις 8 κόντρα στον Αγιάξ. Ο Άγιξ ο οποίος χθες ε, δεν, τα, δεν, έκανε καλό ξεκίνημα, καλή πρεμιέρα στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Η Σόπαλος με 2-2 στην έδρα της Φίτεσέ, ε, μάλιστα βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ και κατάφερε να ισοφαρίσει με Φάντε Μπέ και Τάντιτς. Ο πρώτος μάλλον θα αποτελέσει παρελθόν όπως φαίνεται. Αυτό ήταν και το κυρίαρχο θέμα από τα κυρίαρχα θέματα στο σημερινό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ε, το ενδεχόμενο αποχώρηση του Ολλανδού, του 22χρονου Ολλανδού Χαφ από τον Εάντα η Μάρκα, η έγκυρη ισπανική εφημερίδα έγραφε ότι είναι θέμα ωρό να κλείσει η μεταγραφή τον είχε στο σημερινό της πρωτοσέλιδο μάλιστα σήμερα τον Φαντεμπέκ το συγκεκριμένο δημοσίευμα σήμερα αναφέρει ότι 28 μέρε πριν το τέλο τη καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδου η εικόνα φαίνεται ξεκάθαρη για το κέντρο τη Real Madrid. Της. Ναι, στο Φαντεμπέκ, όχι στον Μπογκμπά, γράφει η Μάρκα στο σημερινό δημοσίευμα. Ο Γάλλο ε, κλαίει και πιο πολύ από όλου ο Ντάν που ήταν ο μεγαλύτερο υποστηρικτή τη υπογραφή του πατριώτη του. Παρότι στο ποδόσφαιρο ε, όλα μπορούν να αλλάξουν σε 24 ώρε, η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή η υπογραφή του Φάντεμπεκ είναι θέμα ωρών και του Ποκμπά δείχνει αδύνατο. Ε, ειδικά τώρα που ο Σόλσκερ είπε προ του οπαδού United, ο Ποκμπά θα συνεχίσει μαζί μα. Όλα τα παραπάνω φυσικά 48 ώρε πριν το παιχνίδι του Πάουκ με κόντρα στον Άγιξ, όπω είπαμε, με το Φάντεμπεκ να είναι με το ένα πόδι εκτό Άμστερνταμ και ε, δεν ξέρω αν θα προλάβει φασικά ε, δεν ξέρω αν είχε ανακοινώσει αποστολή ο Αγιάξ έχω την εντύπωση πως όχι ακόμη αλλά πιθανόν να ανακοινώσει και ε, σήμερα τώρα δεν ξέρω πάντως και ο Φαντεμπέκ ε, επιβεβαίωσε το, το ενδιαφέρον ε, της Real Madrid και αναμένει τελική έκβαση της συγκεκριμένη υπόθεση ώστε να δούμε αν θα προλάβει να αγωνιστεί σε ένα ή σε κανένα από τα δύο παιχνίδια με τον Εμπάο, ο κ. Ρεβάνς, πάντως μάλλον θα τη χάσει όπως φαίνεται να καταλήγει η υπόθεση, καθώ μοιάζει πλέον πάρα πολύ πιθανό να α, οδηγηθεί στην Ρεάλ Μαδρίτη ο Ντόνι Φαντεμπέκ. Όχι, προ τον παρόν δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η αποστολή του Άλιαξ για την Τουμπά. Θυμίζω ότι αύριο α, το μεσημέρι θα φτάσει η αποστολή του Άλιαξ εδώ, οπότε ίσω ανακοινωθεί και αύριο το πρωί το ποιοι θα ταξιδέψουν για την Θεσσαλονίκη. Α, και. Στι 7 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Eric DeHag, του γραμματείου προπονητή και ενό εκ των παικτών. Θα αναδούμε λίγο αναλυτικά, μια που είμαστε στα του ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, και το αυριανό πρόγραμμα εν ώψη τη ε, αναμέτρηση τη Τρίτη, το πρόγραμμα δηλαδή τη παραμονή του αγώνα με τι προπονητήσει και συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, ε, όπω ανακοίνωσε σήμερα η ΠΑΕΠΑΟΚ ΠΑΟΚ. Uh, το πρόγραμμα του Μεγάλου Ευρωπαϊκού Αγώνα θα φιλοξενήσει η Τούμπα. Ξεκινά το πρωί τη Δευτέρα με την προπόνηση του ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλο θα γυμναστεί στι 9.30 στο αθλητικό κέντρο τη Νέα Μεσημβριά. Η προπόνηση θα είναι ανοιχτή για τα πρώτα 15 λεπτά για του εκπροσώπου του τύπου, όπω συμβαίνει πάντοτε σε αυτέ τι περιπτώσει. Την τελευταία προπόνηση, δηλαδή πριν από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τη UEFA uh, Η συνέντευξη τύπου του Αμπέλ είναι προγραμματισμένη για, τις, για τη μία το μεσημέρι. Στην αίθουσα τύπου του γήπεδο τη Τούμπα. Φυσικά την ακούσετε Στον άδερφο από το Λίμπερο 107,4 στην εκπομπή ΠΑΟΚΟΣ4. Ε, λίγο αργότερα στι 3 παρα 20 φτάνει στη Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο Μακεδονία η αποστολή του Άγιαξ. Εδώ θα είμαστε παρέα αύριο 2 με 5 με την εκπομπή Ολίμπερο παντού. Θα τα βλέπουμε μαζί το μεσημέρι όλα όσα θα συμβαίνουν. Στι 7.30 θα προπονηθούν στο γήπεδο τη Τούμπα οι Ολλανδοί. Και ε, νωρίτερα στι μισή ώρα πριν την άνοιξη προπόνηση θα ξεκινήσει την τύπου του Έρικ και ενό εκ των ποδοσφαιριστών του ΕΑΝΤΑ. Λοιπόν, ανεξάρτητα από τι θα γίνει με την υπόθεση του Φάντεμπεκ, παρελθόν αποτελεί σίγουρα από τον Άγιαξ. Ο σε νεο νέο 33χρονο Δανό, ο οποίο θα συνεχίσει την καριέρα του Τζενόα, μάλιστα χθε μετά το παιχνίδι με την Φίτε σε αποχαιρέτησε και τον κόσμο στι δηλώσει που έκανε. Ο Λάσεσε, είχα λέει μια μακρά συζήτηση τόσο με τη γυναίκα μου και με του ανθρώπου που αγαπώ περισσότερο. Όλοι ε, στον Άγιαξ ξέρουν πόσο αγαπώ το σύλλογο και πόσο καταπληκτικά πέρασα εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Η περασμένη σεζόν ήταν σίγουρα η κορυφαία. Αυτό μου έκανε πιο δύσκολο το να πω αντίο. Αλλά αυτό δεν είναι αντίο. Αλλά ει το όπω είπε ο Λάση Έτσι, οπότε ένα πονοκέφαλο λιγότερο για τον Μπάουκ δεν θα είναι σίγουρα στην Τούμπα το Μάτι Τρίτη ο Δανό ε, Μέσος. Ε, για όσου δεν τον θυμάστε, αν σα βοηθάει, είχε πετύχει εκείνο το φοβερό μέσα στον Περναμπέο με μια καταπληκτική εκτέλεση φαόλα από πολύ πλάγια θέση. Ένα φοβερό γκολ από τα καλύτερα του Περιστούν Τσάμπιου Λίνγκ το είχε βάλει ο Σένε μέσα στο Σαντιάγο Μπερναμπέου με απευθεία εκτέλεση φάουλ. Λοιπόν, και μια και είμαστε στι ρυθμού του Πάο Κάγιαξ, να δούμε λίγο τι δήλωσε και ο Έρικ Τενχάκ μετά τη χθεσινή πρεμιέρα του ΕΑΝΤΑ στην Ολλανδία με το 2-2 κοντά στη ΦΥΤΕΣΕ. Ο προπονητή του Άγιαξ, ο οποίο είπε μεταξύ άλλων πω μόλι ξεκίνησε η σεζόν και στην πραγματικότητα παίζουμε όλοι μαζί για πρώτη φορά. Ε, τι θέλατε και τι περιμένατε, λέει. Είχαμε 15 ευκαιρίε και παίξαμε εξαιρετικά με την μπάλα, με πολύ καλό ποδόσφαιρο. Κάποιε ευκαιρίε μα ήταν μεγάλε, οπότε αυτό ο το τομέα πήγε καλά. Είχαμε θέμα στην αποδοτικότητα και στο σκοράρισμα. Ε, ανέφερε, δεν ξέρω λέει, τι περίμενε ο κόσμο, αλλά ένα παίκτη που επέστρεψε μόλι από τι διακοπέ χρειάζεται χρόνο για να βρει το ρυθμό του. Πρέπει να τον βρούμε άμεσα και θα δουλέψουμε γι' αυτό. Και οι παίκτε που έχουν το θέμα το ξέρουν επίση. Ε, ανέφερε για τι επικείμενε αναμετρήσει με τον Μπάουκ. Ανέφερε πω το τελικό 2-2 μου φάνηκε ενοχλητικό για το μάτι με τη Αλλά έχω διαφορετικό επίπεδο διαφορετικό επίπεδο προσδοκίε και δεν πιστεύω ότι θα μα επηρεάσει το παιχνίδι με τον Μπαοκ. Βλέπετε ότι μπορούμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Είναι θαυμάσιο να δημιουργήσει τόσε ευκαιρίε όπω κάναμε εναντίον τη Φίτεσε, αλλά δεν θα κερδίσουμε όλου του αγώνε. Εξίσου τυχαία. Ε, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά προ τη σωστή κατένθεση. Αυτό απαιτεί προετοιμασία. Δεν είχαμε το χρόνο για να δουλέψουμε μαζί στο διάστημα τη προετοιμασία και πρέπει να το κάνουμε τώρα σε αυτό το σημείο που παίζονται τα προκριματικά του Τσάπερτ Λίνκ. Ανέφερε ο Ερικ σχολιάζοντα και την επικείμενη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, το ζευγάρι μάλλον με τον δικέφαλο. αυτά έτσι από Ολλανδία μεριά, έχει και κάτι άλλες δηλώσεις και του Ρόναλντ και του Κλάσεν, του πρώην παίκτη του ΕΑΔΑ, πρώην του ΕΑΔΑ που είχε κρίνει σε μεγάλο βαθμό την τελευταία πρόκριση της ομάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2016 με τα γκολ στην Τουμπά. Ε, λοιπόν, ο ε, Ρόναλντ Ντεμπούρ, Τη Ολλανδική ομάδα. Τόνισε μεταξύ άλλων πω ο Άγιαξ θα πρέπει να δει εγωιστικά το θέμα και να παίξει ο Ντεμπεκ στην Τούμπα. Ο Πάοξ σύμφωνα με το σκάουτινγκ που έγινε είναι εξαιρετική ομάδα και δεν θα μα κάνει δώρα για να τον κερδίσουμε. Θα πρέπει να παρουσιαστούμε καλή και σοβαρή είπε ο Ντεμπούρ. Πιστεύω ότι ο Ντόλμπερκ δεν βρίσκεται στα καλύτερα του καθώ είναι εκτό φόρμα. Θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί ο Τάντιτ που γνωρίζει καλύτερα τη διαχείριση τέτοιων αγώνων, είπε ο Ντεμπούρ εν του ματ τη ε, Τούμπα. Επίση, ε, να δούμε λίγο και τη δήλωσε ο Κλάσεν. Uh, για όσοι το θυμάστε, είναι πλέον ποδοσφαιριστή Βέντερ Βρέμι ο Ντάβι Κλάσεν και σκοράρει το γκολ τη πρόκριση του Άγιαξ μέσα στην Τούμπα το καλοκαίρι του 16 Λοιπόν, ο Κλάσεν, ο οποίο uh, μεταξύ άλλων uh, είπε πω δεν ξέρει πολλά για το ελληνικό πορτάθιμα γιατί ποτέ δεν μεταδίδεται στην Ολλανδία. Επίση, ο Παδί είναι πολύ φανατική εκεί. Αυτή είναι η διαφορά με του Ολλανδικού συλλόγου. Δεν ξέρω αν θα επηρεαστεί ο Άγιαξ ή ο Πάοκ, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Πέρσι ο Άγιαξ έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Champions League. Έτσι τώρα κάποιοι θα σκεφτούν πώ θα περάσουν όπω έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, αυτό δεν είναι εύκολο, είπε ο Κλάσεν. Συνέχεια μίλησε και για το μάτι του Αυγούστου του 2016, λέγοντα πω είχαμε παίξει καλά στο πρώτο παιχνίδι με τον Πάο και θεωρώ ότι το 1-1 μα αδικεί. Το πρώτο παιχνίδι τότε μέσα στην Αμστερντα Μαρινά. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει 4 ή 5 γκολ, λέει ο Κλάσεν. Ε, ε, νομίζω ότι υπερβάλλει λίγο. Ήταν καλό ο Πάο και εκείνο το βράδυ στην Γιώχαν Κρόιφα Στη Ρεβάνσο Πάουκ βγήκε πολύ καλύτερα και άνοιξε γρήγορα το σκορ, ενώ θα μπορούσε να είχε πετύχει και άλλα τέρματα. Για καλή μα τύχη, η με πέναλτη λίγο πριν το τέλο του μικρόνου και πήγαμε στα αποδητήρια με το 1-1, με την ανοησία του που είχε κάνει ο Λέοβατ να θυμίσω. Στο δεύτερο μέρο έγινε πιο προσεκτικό παιχνίδι από τι δύο ομάδε, χωρί πολλέ φάσει. Ευτύχησα να πετύχω τον κόλ στο τέλο και να πάρουμε την πρόκριση, είπε ο Ντάβι Κλάσεν. Λοιπόν, αυτά έτσι από Άγιαξ μεριά. κάτι άλλο αυτή τη στιγμή στο ρεπορτάζ Πάουκ. Είπαμε νωρίτερα και για την αναβολή της ταινία, προβολής της ταινίας, ε, για το ΑΕΤ το πρωτάθλημα ε, θα τη δούμε αύριο στις 9 το βράδυ από το ΠΑΟΚ TV ζωντανά. να πούμε ότι και στα αγωνιστικά υπάρχει το γνωστό θέμα ε, με τον Ομάρ Καντουρί Υπάρχει αγωνία για το αν θα είναι έτοιμο για το ματ τη Τρίτη. Τίθεται αμφίβολη, ε, κρίνεται αμφίβολη συμμετοχή του. Ε, στο σημερινό ενη, ενημερωτικό τελείωμα τη Πάη Πάοκ από την προπόνηση, οι άνθρωποι του Δικαιφόρου ανέφεραν ότι ο Αμπελ Φερέρα Όσο μετράει με αντίστροφα για τη σέντρα, δουλεύει συνεχώ στον τομέα τη ακτική προκειμένου να πάρει από του πεσφυριστέ του αυτό που ακριβώ ζητά προκειμένου να έρθει η πρόκριση. Ο Μάλι Καντουρί ακολουθεί αγωγή, ωστόσο προπονήθηκε κανονικά και καταβάλει προσπάθεια να είναι 100% έτοιμο στον αγώνα τη Τρίτη. Όπω και ο Πέντρο ο οποίο επίση ακολούθησε το μεγαλύτερο κομμάτι του προγράμματο. Και συνέχεια υπάρχει ενημέρωση για την αυριανή προπόνηση που θα γίνει στι 9.30 στην Νέα Μεσημβρία. Από εκεί πέρα. Περιμένουμε, όπω πάμε και την αποστολή του αλιάξ Αύριο το πρωί, λογικά, θα έχουμε και την αποστολή του ΠΑΟΚ. Uh, και έτσι uh, κάτι άλλο αυτή την ώρα δεν βλέπω να προκύπτει από τα το του uh, για τον ΑΚ που με αναφέραμε ότι υπήρχε η διάψη από τον Γιώργο Σαβίδη και χθες βράδυ που δεν είστε θέμα και ο ίδιος σήμερα με δική του ανάρτηση uh, στο Instagram τον ότι είναι απόλυτα προσιλωμένο στο παιχνίδι της Τρίτη. Uh, τρίτης και κάπως έτσι αφήνοντα για λίγο το του στην άκρη να θυμίσω ξανά ότι πριν από μισή ώριτσα περίπου είχαμε την ανακοίνωση της Λαμίας για το τέλος του Μάκη Χάβου από την τεχνική ηγεσία με απόφαση του ιδιοκτήτη της ομάδας του κ. Πανουργία Παπαϊωάνου αποφάσισε να ανακοινώσει την αποχώρηση του έμπειρου τεχνικού λύθηκε το συμβόλαιο του με την ομάδα αποτελεί παρελθόν λοιπόν από τον Παζλαμία ο Μάκης Χάβος Λοιπόν, κάπω έτσι πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα του αποψινού postgame. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Και έχουμε και τι γράμμε ανοιχτέ μόλι επιστρέψουμε. Εδώ στο 2310 27888 888 Για ποιον όποιον θέλει να τα πούμε παρέολα. Όποιο θέλει α, να σχολιάσει κάτι μέσω μηνύματο, το γνωστό στο τρέπο επικοινωνία. FM και νότο, ονοματεπώνυμό και αποστολή στο 54526. Λοιπόν, εδώ είμαστε επανήλθαμε, πανήλθαμε, 107,4, 11 λεπτάκια μετά τι 11, Κυριακάτικο post-game, παρά θα πάμε ω και τη μία. Ο Βάσελη Καβαδία είναι εδώ, απέναντι στι μουσικέ επιλογέ και στην ερεύνη του τοίχου. Ο Γιώργο πίσω από το μικρόφωνο και πηγαίνουμε χαλαρά, βράδυ Κυριακή. Ε, έχει πέσει ευτυχώ λίγο η θερμοκρασία, η Θεσσαλονίκη είναι άδεια. Περισσότεροι έχετε τι άδειε σα. Στην καρδιά του καλοκαιριού βρισκόμαστε με φούλα αγωνιστική δράση όμω την εβδομάδα που έρχεται. Γι' αυτό έχουμε θεματάκια. Ολοκληρώθηκε πριν λίγο ο τελικό Ευρωπαϊκό Άντρα 18 στο βόλο. Η Ισπανία πήρε το τρόπεο 57-53 και έρθε την Τουρκία. Νωρίτερα που είχαμε δει στην τρίτη περίοδο ήταν την καπότσου μπροστά οι Τούρκοι, το γύρισαν οι Ισπανοί Μάλιστα Που μας ε, κέρδισαν άνετα χθε και μας πέταξαν εκτός Η γη σήμερα βγήκε αρτιχάνοντας και το μετάλλιο από τη Σλοβενία στον μικρό τελικό Οι Ισπανοί λοιπόν πρώτα Ευρώπη Ευρώπης στην κατηγορία 118 με την εθνική εφήβων Λοιπόν, σε παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν πριν λίγο, η Μπαρσελόνα έκανε ανατροπή και κέρδισε με 2-1 την Αρσναλ στο φιλικό που έγινε στο Καμπνού. Το, το 36 ο Μπαμεγιάνγκ είχε ανοίξει το σκόρ για του Λονδρέζου. Στο 69 αυτό γκολ του Μάιτλαντ Νάιλ και η Σοφάριση για την Μπαρτσα. Και στο 90 ο Λουί Σουάρες με ασίστη του Σέρχι Ρομπέρτο διαμόρφωσε το τελικό 2-1 με ανατροπή λοιπόν νική για την Μπαρσελόνα απέναντι στην Αρσενάλ στο διεθνέ φιλικό παιχνίδι που έγινε σήμερα. Σε άλλα φιλικά που είναι σε εξέλιξη στο 68 Μπορντό Τζένοα 2-2 Πίζα Φλόρα 0-0-71 Μαρσέη Γνάπολη 0-1 στο 54 Σκόρερ για την Νάπολη ο Μέρτεν στο 39 Ράγια Καζαμπλάνκα Μπέτης 0-0 στο 50 Και τελικό πριν από λίγο Πινέτο Κάλτσιο Πεσκάρα 1-2 Αυτά με τα φιλικά uh, Ξεκίνησε παιχνίδι στην Πορτογαλία το Super Cup, το Super Cup. Μπεφίγα Σπορτ Νίκλη Σαββόνα είναι στο 0-0 στο 25. Στη Ρωσία στο 86 Σότσι Ούφα 0-0. δεν βλέπω κάποιο άλλο γκολ να έχουμε στα τελευταία λεπτά. στην Αργεντινή στο 84 Μπάνφιλ τη μένει το 1-0. Θυμίζω ότι έχουμε ανοιχτέ γραμμέ 2-3-10-2-87-8-8-8. Για όποιον θέλει να τα πούμε παρέουλα στον αέρα για την αγαπημένη του ομάδα, είτε για οτιδήποτε άλλο θέλει να σχολιάσει. Για Πάο και Άρη, για Αρακλή, για όλα είμαστε ανοιχτοί. Ε, να ε, έχω μπροστά μου τώρα εδώ σε ένα δημοσίευμα της ΑΣ, ε, η ανάρτηση στο facebook είναι βασικά, ε, της πανικής ΑΣ, τους τίτλους που έχει κατακτήσει ο Πέμπ Καρτιόλα, 28 αν τους μετράω σωστά. Εντάξει, άλλον έναν πρόσθεσε σήμερα, το Community Shield που πήρε στην Αγγλία κερδίζοντα τα στα πέναλτι τη Liverpool με τη Manchester City. Και συνολικά λοιπόν ο Πεπ Καρτιόλα έχει πάρει 3 φορές την Ισπανική Λαλίγκα δύο φορές το UEFA Champions League, Τρει φορέ το Παγκόσμιο Κύπελο Συλλόγων, τρει φορέ το Super Cup, το Ευρωπαϊκό Super Cup, τρει φορέ το Super Cup Ισπανία, δύο φορέ το Copa del Rey, το Κύπελο Ισπανία, τρει φορέ την Γερμανική Bundesliga, δύο φορέ το Κύπελο Γερμανία, άλλε δύο φορέ την Premier League τι δύο τελευταία σεζόν με τη Manchester City, με τρομερέ επιδόσει μάλιστα. Ένα Κύπελο στην Αγγλία, το FA που πήρε την περασμένη σεζόν, κερδίζοντα μάλιστα με 6-0 στο τελικό δύο φορέ το Καραμπάο από το Αγγλικό Λικά δηλαδή και άλλε δύο φορέ το Community Shield με την τελευταία να είναι σήμερα το απόγευμα. Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Πεπ. Έτσι, δεν χωρά αμφισβήτηση ακόμη και αν έχει αρκετού haters. Νομίζω δεν τίθεται έτσι. Κανένα θέμα για την αξία του. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανεί να του προσάψει κάτι. Λοιπόν, για το φίλο που μα ζητά τα τελικά ε, τη Βραζιλία, θα τα δούμε τώρα σε πολύ πολύ λίγο. Ένα λεπτάκι να μα δώσει. Λοιπόν, στο Campeonato Brasileiro, αν τον ενδιαφέρουν αυτά τα τελικά στη Βραζιλία, είχαμε σε Άρα Φορταλέζα 2-1, Φλουμινέν σε 2 2-1 και Σάντος Γκόιας 6-1. Τώρα παίζουν στο 62 αβαη Botafogo Μποταφόκο 0-2 και στο 56 Μπαΐα Φλαμέγκο 3-0. Αναβλήθηκε το Paranaense Παραναίσ Σαου Παόλο. Όσον αφορά την Βαλερέγγα ένα λεπτάκι να το βρούμε και αυτό, η οποία έπαιζε με την Κριστιά να θυμάμαι καλά, να το τσεκάρουμε και αυτό, στην Νορβηγία, και όπου θα τα δούμε συνέχεια και πιο αναλυτικά τα της Νορβηγίας λόγω Μόλντε, της αντιπάλου του Άρη την ερχόμενη πέμπτη. Λοιπόν, πρωτάθλημα Νορβηγίας, που είμαστε, θα το βρούμε. Εδώ είμαστε, η Βαλερέγγα 1-1 με την Κρίθια Σουντ. Στο τελικό αποτέλεσμα είναι και στα υπόλοιπα παιχνίδια Τρόμψο Μιοντάλεν 2-2, Σταμπαϊκ Σταμπαϊκ 1-1, Ρανχάιμ Μπραν 0-3 και Βίκινγκ Μόλντε 0-2 η αντίπαλο του Άρη. και μια που πήγαμε προ τα εκεί, να δούμε λίγο την εντεκάδα με την οποία παρατάχτηκε η Μόλντε στο σημερινό παιχνίδι. Έτσι να αρχίζει να μαθαίνει και τους του αντιπάλου του. Ο κόσμο του Άρη, του παίκτε του οποίου θα αντιμετωπίσουν και την Ομαύρη την ερχόμενη Πέμπτη στι 8 το παιχνίδι. Ε, από αύριο, μάλλον ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία του Άρη για το παιχνίδι αυτό. Ε, και έτσι και από αύριο θα ενταθεί ακόμη περισσότερο. Η Μόλντε λοιπόν έπαιξε με τον Κράνικ στην αιστεία σε ένα σχηματισμό 4-3-3. Έπαιξαν οι Νορβηγοί. Είχαν τον Κράνικ στην αιστεία, όπω είπαμε, ο Χάουγγεν στο αριστερό άκρο τη άμυνας. Γκαμπριέλσεν και ε, Μπιόρνα και ήταν οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Χάραλ Σέιντ στο δεξιάκρο τη άμυνα. Στη μεσαία γραμμή η τριάδα ήταν αποτελούνταν από Άρουσνε Σιόλστατ και μπήκε αλλαγή ο Τζέιμς 79. Έληξαν αυτού του τρει. Ξεκίνησε και ο Τζέιμ 79 πέρασε στου αλλαγεί θέσει του Σιόλστατ. Και η τριάδα μπροστά στην κορυφή ο Ομοϊουνάνφο. Στο 67 μπήκε ο Μπολί στη θέση του. Ο Χέσταντ ήταν ε, δεξιά. Στο 59 μπήκε ο Έικριμ στη θέση του. Και αριστερά ήταν ο Κνουτζόν. Αυτοί οι τρει και στην επίθεση τη για την Μόλντε. Θα δυσκολευτεί πολύ νομίζω αυτό που θα περιγράψει το παιχνίδι την Πέμπτη, ο Χρήστα Τσαλτίδη που θα είναι εκεί, στην Νορβηγία, στο Μόλντε. δεν ξέρουμε ακόμη βέβαια και ποιο κανάλι θα δείξει τηλεοπτικά το match. Δεν έχει κλείσει, δεν έχει οριστεί. Υπήρχε φημολογία για την Κοσμοτέ TV που είχε δείξει τα match με την ΑΕΛΕ Σου Αλλά ακόμη δεν υπάρχει οριστική απόφαση στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν έχει κλείσει κάπου τηλεοπτικά το παιχνίδι, τα δύο παιχνίδια μάλλον του Άρη με την Μόλντε. Η Μόλτη, η οποία με αυτήν την νίκη που πήρε σήμερα, παραμένει στην πρώτη θέση του Νορβηγικού πρωταθλήματος με 36 βαθμού σε 17 αγώνε. Μάλιστα, στα τελευταία 5 μάτια έχει 3 νίκε και 2 ισοπαλίε. Συνολικά έχει 11 νίκε, 3 ισοπαλίε, 3 ίτερε με απολογισμό τερμάτων 39-16 υπέρ τη. Και έχει απόσταση 4 βαθμών από την δεύτερη Γκρένλανδ αυτή τη στιγμή, η οποία όμω έχει ένα μάτσο λιγότερο. Uh, η τρίτη, Bodo Μόντο Γκλιμπτ, είναι στο μείον 7 από τη Μόλτε, στου 29 βαθμού, συγγνώμη, αλλά έχει 3 μάτ λιγότερα. Επομένω, αν κάνει το 3 στα 3, αυτά τα 3 μάτ που εκκρεμούν, μπορεί να και την περάσει τη Μόλτε. Μα περιπτώσει, η ουσία είναι ότι η Μόλντε διεκδικεί το πρωτάθλημα uh, και βρίσκεται, uh, έχει παίξει, παίξει παραπάνω από του μισού αγώνε. Έχει παίξει 17 αγωνιστικέ uh, από τι uh, 15 και 15-30 που υπάρχουν συνολικά. Είναι στι αρχές του δεύτερου γύρου, 31 Μαρτίου ξεκίνησε εκεί το πρωτάθλημα, πολύ νωρί. Uh, Βρίσκονται στα παραπάνω από τα μισά, λοιπόν. Όπως είπαμε, οι Νορβηγοί διεκδικώντα τον ε, τίτλο φέτο. Λοιπόν, στα του Άρη, όπω είπαμε, μετά το ρεπό του Σαββάτου, σήμερα επέστρεψαν να τι προπονήσει η ποδοσφαίριση των κεντρικών μαυρών. Πρωί και απόγευμα, διπλή προπονήση σήμερα στι εγκαταστάσει του Δασιγαίνου Αθλητικού Κέντρου. Για ε, να αρχίσει να μπαίνουν σε ρυθμού εν ώψη του αγώνα με τη Μόλυτα, είπαμε την 5η στι 8 στο Αker Stadion, όπω λέγεται το γήπεδο ε, για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του γύρω Παλίκη τα παιχνίδια, θυμίζω. Χαμζά Γιουνέ και Μανώλη Τζανακάκη συνέχισαν ένα ατομικό πρόγραμμα. Ο Μπρουνο Γκάμα συμμετείχε στο προγραμματικό πρόγραμμα καθημερινά τι τελευταίε ημέρε. Ανεβάζει και αυτό ρυθμού για να επιστρέψει σιγά σιγά μετά από πάρα πολύ καιρό μετά τον σοβαρό τραυματισμό που πέρασε. Αύριο το πρόγραμμα περιλαμβάνει απογευματινή προπόνηση στο Δασιγένιο για του ποδοσφαιριστέ του Άρη. Ενώ για τον Γιουνέ αναμένεται σιγά σιγά να το δούμε να μπαίνει στι προπονήσει και λογικά να είναι στην αποστολή. Για το μάτσο με του Νορβηγού στο πρώτο που θα γίνει ερχόμενη Πέμπτη να τεθεί στη διάστηση του Σάββα δηλαδή και να δώσει μια επιπλέον λύση στην επίθεση. Και μια και ο Ιντέγε δείχνει ότι ακόμη δεν είναι στο 100% νομίζω ότι ο Ιουνέ στην προηγούμενη φάση θα μπορούσε να δώσει λύση επιθετικά θα μπορούσε να βοηθήσει στο σκοράρισμα. Ήταν καλό και στην προετοιμασία και σίγουρα με τον ανταγωνισμό να έχει μεγαλώσει πολύ σε σχέση με πέρσι που στα περισσότερα μάτια ήταν βασικό. Τώρα με τον ερχόμενο του Ιντέγε που έχει πρώτο ρόλο θα θέλει και αυτό να αρπάξει την ευκαιρία αφού του δοθεί και να δείξει ότι αξίζει και φέτο να χρησιμοποιείται και να έχει χρόνο συμμετοχή, να τον πιστέψει ο Σάββα Παντελίδη. Επομένω, περιμένουμε τον Τινίσιο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μπει στα πλάνα του Έλληνα τεχνικού σιγά-σιγά και να δούμε αν θα είναι έτοιμο για να το συμπεριλάβει στην αποστολή για το μάτι τη Πέμπτη στην Νορβηγία. Συνεχίζουμε εδώ στο Λίβερο 107,4. Θυμίζω ότι οι γραμμέ είναι ανοιχτέ στο 2310 888 για όποιον θέλει να τα πούμε παρεούλα, να σχολιάσουμε οτιδήποτε για οποιαδήποτε ομάδα. Για πάο και άρη, για εξωτερικό, για ερακλή. Ε, Ανοιχτοί είμαστε. Χαλάρα, πηγαίνουμε βράδυ Κυριακή ε, στην καρδιά του καλοκαιριού. φυσικά σε μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα αυτή που ακολουθεί από αύριο ε, με τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Με τι κληρώσει αυριανέ, θα δούμε όλα συνέχεια. Ε, βλέπω τώρα ότι ο Ρογκαβόπουλο στην συγκορυφή απαντά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματο Άντερ 18 από πλευρά ελληνική ομάδα ε, στο Εφίβον. Λοιπόν, αύριο το πρωί στι 9 θα βγουν τα ιστήρια. Για το μάτι του Πάοκ με τον να τα λιγοστά, τα ελάχιστα αστήρια που έχουν απομείνει, καθώ ε, θυμίζω ότι ο Πάοκ έχει ανακοινώσει sold out τα από την περασμένη εβδομάδα με 22.154, μιλάμε για αριθμό ρεκόρ φυσικά. Ε, και έτσι είναι πολύ λίγα τα αστήρια τα οποία θα βγουν στη διάθεση του κόσμου αύριο το πρωί. Στι 9 θα ξεκινήσει η πώληση του αποκλειστικά και μόνο διαδικτυακά, δεν θα βγουν αστήρια στα εκδοτήρια. Μόνο η θα μπορούν οι φίλοι του ΠΟΟΚ να κλείσουν θέσει στο κυπέλο τη για το βράδυ τη Τρίτη. Να διαβάσουμε λίγο την ανακοίνωση, να θυμίσουμε στον κόσμο ε, εν ώψη τη αυριανή έναρξη διάθεση των Ιστεριών για τον αγώνα του Πάουκ Αγιάξ. Ε, λοιπόν, ε, λόγω του, εξαιρετικά, του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων εισιτηρίων, αναφέρει ο κ. Παπαό, και πολλοί θα γίνουν αποκλειστικά από την επίσημη σελίδα του συλλόγου παοκευσή.gr και την ιστοσελίδα τη Ticketmaster. Το σύστημα απολύσεων θα ανοίξει τη Δευτέρα 5 Αυγούστου στι 9 το πρωί και θα λειτουργεί μέχρι την εξάδελση των εισιτηρίων. Κανα δύο ώρε δηλαδή που θα κρατήσει λογικά θα γίνει το sold out άμεσα. Ε, δεν θα διατεθούν ειστήρια για τη θηρία 8 στην οποία θα βρίσκονται οι φίλοι του Άγιαξ. Εδώ είναι ένα ερωτηματικό το πώς οι Ολλανδοί θα έρθουν, καθώ ε, δεν ήταν ιδιαίτερα ζεστοί στι πρώτε μέρε τη ε, πόλη των ιστηρίων για αυτού. Πήραν περίπου 1500 ειστήρια και ε, τι πρώτε μέρε είχαν φύγει μόλι 200. Δεν ξέρω αν θα έρθουν πάνω από 500 άτομα, θα το δούμε αυτό. Ε, αύριο να μένετε να γίνει γνωστό καθώ αύριο θα αρχίσουν να έρχονται και περισσότεροι. Πάντω η 8 θα κλείσει επομένω χάνονται και από εκεί αρκετέ διαθέσιμε θέσει για τους φίλους του φίλου του ΠΑΟΚ. δεν θα γίνονται πολλοί από τα καταστήματα public όπω αναφέρει η ΠΑΟΚ ούτε από τα εκδοτήρια του γηπέδου τη του <Στονίκηση> <Στονίκηση> επίση αναφέρει ανακοίνωση πω ε, κατόπιν οδηγία του ΣΟΕΦΑ δεν θα επιτραπεί η, είσοδος, η ελεύθερη είσοδο μάλλον παιδιών ω 12 ετών. Ε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το προσέξετε περισσότεροι καθώ. Ε, ε, τίθεται και θέμα ασφάλεια έτσι να μην γεμίσουν όλα τα διαζώματα. Φανταστείτε τώρα από του 30.000 που έχει μέσα η τούμπα, οι 5.000 λέω εγώ τώρα ένα αριθμό ας πούμε, να πάρουν μαζί και τα παιδιά του κάτω των 12 ετών. Θα μιλάμε για 5.000 υπεράριθμο το γήπεδο και εντάξει, ούτω ή άλλω δυστυχώ βλέπουμε να υπάρχουν υπεράριθμοι σε τέτοιου είδου παιχνίδια. Και θέλει μεγάλη προσοχή γιατί και η τούμπα είναι ένα παλιό γήπεδο, έτσι μέχρι να γίνει η ανακατασκευή χρειάζεται προσοχή σε αυτά τα παιχνίδια που θα γεμίσει, που θα είναι στα περισσότερα πλέον γεμάτη με τόσα διαρκεία που έχει ο ΠΑΟΚ. Ε, να μην δούμε το αδιαχώρητο που είδαμε αρκετέ φορέ πέρσι. Και τεθεί και θέμα ασφαλεία. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή δεν το συζητάμε. έτσι, Να, να αποφύγουμε τα, το οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στι περιπτώσει. Να πάμε λίγο να θυμίσουμε και τι τιμέ των εισιτηριών. Θα κυκλοφορήσουν αύριο το πρωί διαδικτυακά. Στα 60 ευρώ στη θύρα 1, στα 50 ευρώ στι 2 και 3. Στα 30 ευρώ στι 5 και 6. Στη θύρα 4 και 4α, στα 10 ευρώ το ειστήριο πολύ λίγα εστήρια στήρα 4 τα πιο φθηνά καθώς υπάρχουν πάρα πολλά εστήρια διαρκείας εκεί στην θύρα 7 το εστήριο κοστίζει 15 ευρώ στήρα 7 α 20 ευρώ και στα VIP 3 του και 4 του ρέφου τιμή είναι στα 120 ευρώ Λοιπόν, φτάνοντα σε 11.30, είπαμε να κάνουμε ένα ακόμη break. Με ενδυνατισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα επανέλθουμε να δούμε συνέχεια και του πιθανού αντιπάλου των ελληνικών ομάδων στην αυριανή κλήρωση. Και ό,τι άλλο υπάρχει, βλέπω εδώ και ένα ροιθομαντάκι. Ο Πάοκ προσπέρασε τον Ολυμπιακό στο YouTube. Θα το δούμε και αυτό με την επιστροφή μα. Θα θυμηθούμε λίγο και τι προηγούμενε ε, μάχε του Πάοκ κόντρα σε Ολλανδικέ ομάδε με πολύ κακή παράδοση για τον Δικέφαλο. Θα θυμηθούμε και αυτά. Πάμε προ το πάνω στο διάλειμμα με τη συντονισμένη στο Λίμπερο 107,4 και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Λίμπερο 107,4 Postgame με Γιώργο Παναγητή στο μικρόφωνο και Βασιλικά Βάδια στη ρύμψη του ήχου και στι μουσικέ επιλογέ. Πάμε παρέουλα ω και τη μία με ό,τι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα, με τα παιχνίδια που είχαμε σε εξέλιξη και έχουμε ακόμη ορισμένα. Να ξεκινήσουμε με αυτά για να περάσουμε συνέχεια να δούμε του πιθανού αντιπάλου των ελληνικών ομάδων στι αυριανέ κληρώσει. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχει αυτή την ώρα στο κουπονί. Έχουμε και λέμε στην Βενεζουέλα 3 Μάτσο 35 Λάρα στου μεριδα Μέριδα 00, 0-0 στο 41 Λαγκουάιρα Μινέρο 1-0 στου 54 Αλανέρο Μονάγκα 0-1. Στην Βραζιλία στο 85 Αβάη Μποταφόγκο 0-2 παίζουν με 10 η Στο 80 Μπαία Φλαμέγκο 3-0. Στο Εκουαδόρ Λίγκα Ντεπ Κίτο τέλο πάντων. Πώ λέγεται αυτή η ομάδα απέναντι στην Μακάρα 1-1. Στο MLS στην ΗΠΑ Μινεσότα Πόρτλαντ 0-0. Στο Ιταλικό Κύπελο στην παράταση Παίζουν η Μολέζε Σαμπενεντέτεσαι, Κάπως έτσι πρέπει να τη λένε, 3-2 προηγείται η Μολέζε, ε, τελικό είχαμε πριν λίγο Αρέτζο Τούρι 1-0 και ολοκλήρωσαν με 10 μάλιστα νικητέ, στο 82 Ποτέντζα Λανουσέη Κάλτσιο 2-0, σε φιλικά παιχνίδια τελικό πριν λίγο Μπορντό Τζένοα 2-3, Μαρσέη Γνάπολη 0-1 στο 82, στο 79 Ράγια Καζαμπλάνκα απέναντι στην Πέτη στο 0-0 και. Uh, στον, στο ημίχρονο του Πορτογαλικού Super Cup, Μπενφίκα Sporting Λισαβόνα 1-0. Προηγείται η Μπενφίκα με γκολ του Σίλβα. Uh, λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε αύριο το μεσημέρι. Τρει κλήρωσει. Στη μία, η κλήρωση για τα προκριματικά για την φάση των playoff του UEFA Champions League, τον επόμενο γύρο δηλαδή τη διοργάνωση. Uh, Τρίτη-τετάρτη θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια αυτή τη φάση του τρίτου προκριματικού γύρου οι <Σι'> ομάδε που θα προκριθούν στην επόμενη φάση, τα off, δηλαδή ένα βήμα πριν του ομίλου, θα μάθουν από αύριο τα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλο του. Ζευγάρια λοιπόν θα κληρώσει αύριο και για τον Παόκ ο οποίο θα μπει στην κληρωτήδα ω ισχυρό λόγω Αγιάξ. Επειδή ο Αγιάξ είναι στου ισχυρού και επειδή κληρώνει ζευγάρια, ο Παόκ ε, αν, προ... αν, περάσει το εμπόδιο του Έαντα, θα είναι στου ισχυρού στην επόμενη φάση. Στη μία θα γίνει η κλήρωση για το UEFA Champions League. Και εδώ η αντίπαλη του ΠΑΟΚ είναι η εξή. Εφόσον καταφέρει πάντα να περάσει το εμπόδιο του Άγιαξ, ο Πάοκ όπω είπαμε θα είναι ισχυρού και η πιθανή αντίπαλή του στην αυριανή κλήρωση είναι η Young Boys από την Ελβετία, το ζευγάρι από Ελ Καραμπάκ, η Σλάβια Πράγα από την Τσεχία και το ζευγάρι Μάριμπορ Ρόζεμποργκ. Μία εκ των παρακάτω έξι ομάδων δηλαδή. Young Boys, από Έλλη Καραμπάκ, όποια περοκριθεί, Σλάβια Πράγα και Μάρι Μπορεί Ρόζεμπορκ, όποια προκριθεί από αυτό το ζευγάρι, θα βρεθούν στον δρόμο του Πάουκ στην φάση των playoff του Champions League, δηλαδή ένα βήμα πριν του ομίλου. Επαναλαμβάνω, αν καταφέρει να περάσει τον Άγιαξ. Πάντω στην αυριανή κλήρωση που θα γίνει στην Ιόνι τη Ελβετία στη μία το μεσημέρι, ο Πάουκ θα μπει κανονικά στην κληροτήδα και θα μάθει τον επόμενο αντίπαλο του στο UEFA Champions League. Επειδή όμω υπάρχει και το σενάριο του αποκλεισμού του Πάουκ, επειδή ο τον αποκλειστεί από τον και θα συνεχίσει τα offs του Europa League. Μισή ώρα μετά την κλήρωση για τα playoff του Champions League θα γίνει και η κλήρωση για τα play off του Europa League. Στη μια μισή. σε αυτή την κλήρωση θα μπουν οι ομάδε από το Champions League, αυτέ που αποκλειστούν δηλαδή, που ενδεχομένω θα να αποκλειστούν. Ο και σε αυτή την κλήρωση θα είναι στου ισχυρού, θα γίνει στη μια μισή για το Europa League. Και εδώ με βάση το group που έχει βγει από την Παρασκευή. με την... από την UEFA εδώ έχουμε του εξή πιθανού αντιπάλου για τον Πάοκ. Τα εξή ζευγάρια, μάλλον από τα οποία ο νικητή θα είναι ένα νικητών. Ένα από αυτά τα ζευγάρια θα είναι ο αντίπαλο του Πάοκ στο Europa League, Στα πλοία του Europa και εφόσον αποκλειστεί από τον Άντιαξ και καταλήξει εκεί. Τα ζευγάρια λοιπόν είναι Σουτζέσκα Λίνφιλτ, Λουντογκόρετ Νιου Σέντ, Σεράγε Βομπάτε Μπορίσοφ, Αστάνα Βαλέτα και Σλόβα Μπραντισλάβα Νταντάλκ. Αυτά τα πέντε ζευγάρια είναι η πιθανή αντίπαλη του Πάοκ ε, στα πλοία του Europa League, επαναλαμβάνω, εφόσον στο απευκταίο σενάριο αποκλειστεί από τον Άντεξ και οδηγηθεί στα playoff του Europa League για να διεκδικήσει την πρόκληση στου ομίλου και πάλι ω ισχυρό. Λοιπόν, πάμε να δούμε και του πιθανού αντιπάλου των υπόλοιπων ελληνικών ομάδων. Στο playoff του Europa League στι 2.30 θα γίνει αυτή η κλήρωση για τι ομάδε που συνεχίζουν στον τρίτο πραγματικό γύρο του, γύρω του Europa League και θα μάθουν του αντιπάλου του στα playoff του Europa League εφόσον καταφέρουν να πάρουν την πρόκληση για την επόμενη φάση. Ε, να ξεκινήσουμε με τον Άρη, ο οποίο ε, αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο τη Μόλτε, θα αντιμετωπίσει μια νικήτρια από τα παρακάτω πέντε ζευγάρια. Αντβέρπ Βικτόρια Πλιτζέν, το ζευγάρι. Braga, Vaduz Malme Μαλά, διασφόρ, ένα ζευγάρι. Μπρόντπι Μπράγκα, Βαντούζ Άιντραχ Φραγκφούρτη, Μάλμε, Ζρινίτσκι και Παρτιζάν Μαλάτια. Μένα από αυτά τα ζευγάρια θα κληρωθεί. Ο Άριστιν αύριο είναι κλήρωση στι 2,5 για τα πλοία του γύρω από Και εφόσον προκριθεί, θα, α, κατα... θα βρει μπροστά του μια από τι παρακάτω. Ομάδε. Φυσικά ο Άρη θέλει να αποφύγει οπωσδήποτε το ζευγάρι βαντού Άιντρακ, Φραγκφούρτη γιατί η γερμανική ομάδα νομίζω ότι σε αυτή τη φάση τη οργάνωση είναι με διαφορά η καλύτερη. Θυμίζω πέρσι έχει φτάσει ω τα ημιτελικά του θεσμού και αποκλείστηκε στα πέναλλι από την Τζέλση, Μια ανάσα δηλαδή πριν από τον τελικό. Φέτο μπαίνει στα προκριματικά, στον τρίτο προκριματικό γύρο και νομίζω δεν θα δυσκολευτεί να πάρει το ιστήριο για την επόμενη φάση απέναντι στη Βαντούζα. Σίγουρα δεν θα ήθελε ο Άρης να τη συναντήσει στα playoff του Europa League. Το ζευγάρι Adverb Victoria Plizen. Είδαμε του Τσέχου απέναντι στον Ολυμπιακό να μην εντυπωσιάζουν και νομίζω ότι και ο Άρης μπορεί να του χτυπήσει. Το Brondby Braga εδώ, η Braga, ε, αν και βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο μετά την αλλαγή προπονητή, τη φυγή του Αμπελ Φερήρα, είναι μια αξιόλογη πορτογαλική ομάδα. Νομίζω το ιδανικό για τον Άρη ήταν το Μάλμε Ζρινίτσκι. Το Παριτζάν Μαλάτια Σπορ, έτσι και έτσι εδώ να υπήρχαν και άλλου είδου θέματα για Καλό θα ήταν να το αποφύγει ο Άρη, ε, νομίζω. Επομένω, πέρα από την Άιντραχτ, όλε οι υπόλοιπε ομάδε έχουν εντύπωση ότι μπορεί ο Άρη να τι χτυπήσει και το ιδανικό θα ήταν το Μάλμε Ζρινίτσκι, ε, που η Μάλμε είναι το φαβορή για να προκριθεί. Λοιπόν, και να δούμε και τα ζευγάρια, ε, τα πιθανά ζευγάρια για πιθανότητα παρότι τη να βρει κλήρωση επίση στι για τα πλοία του Παλίκ. Τέσσερα ζευγάρια εδώ Ω που θα της Ένωσης μία εκ θα... ένα εκ των οποίων θα κληρωθεί με την ΑΕ και ο νικητή θα βρεθεί στο δρόμο τη Ένωση εάν η ΑΕ καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο τη Universitatea Κραϊόβα τη ρωμανική ομάδα, για την οποία αύριο αναμένεται και η απόφαση του ΕΦΑ μετά τα όσα είχαν γίνει στο μάτς με τη Χόνβεντ. πεισοδιακό παιχνίδι εκεί, με τραυματισμό του διαιτητή από κροτήτα φιλάθλου και άλλα τέτοια όμορφα. Αύριο θα βγει η απόφαση και δεν αποκλείεται να δούμε και τα δύο μάτσα και κλεισμένο των θηρών, καθώς, ούσιαλος, το θηρόν, καθώ ούτω ή άλλω το ΑΚΑ θα είναι άδειο. Υπάρχει μορία από τα περσινά με τον Άγιαξ, το περσινά με τον Άγιαξ τη ΑΚΑ εδώ στο Champions League. Επομένω, ε, να δούμε ποια θα είναι η τιμωρία και για του Ρουμάνου. Εάν η ΑΕΚ προκριθεί, θα βρει μπροστά τη στα πλοία του Europa League μια ανάσα πριν του ομίλου ε, τον νικητή ενό εκ των παρακάτω ζευγαριών. Σπάρτα Πράγα, ε, Τραμπτζο Σπορ, Φέγενορτ, Δυναμό Τυφλίδα, Αεκλάρνακα, ε, Γκέντ, και Λουκέρνη Εσπανιόλ. Την Εσπανιόλ νομίζω θα ήθελε να την αποφύγει η ΑΕΚ. Η Γάνδη θα ήταν η ΑΕΚ Λάνακα ένα καλό τζουβγάρι και τη Φέγγινορ θα ήταν καλό να την αποφύγει. Και το Σπάρτα Πράγα Τράμπ που νομίζω είναι στα μέτρα τη Ένωση μπορεί να τι χτυπήσει όλε αυτέ τι ομάδε ούτω ή άλλω. Και κλείνοντα, πιθανή αντίπαλη του Ατρόμητου, ο οποίο εδώ θα είναι στου ισχυρού και αυτό διότι. Ε, Όπω είπαμε, κληρώνει η ζευγάρια και στον κύριο Παλίξ. Ε, και εφόσον είναι με τη Λέγκια Βαρσοβία, η Λέγκια Βαρσοβία είναι στου ισχυρού και έτσι ο ατρόμιδο σε αντίθεση με Άρη σε αυτή την κλήρωση θα είναι στον κρύο των δυνατών και θα αντιμετωπίσει, ε, αν περάσει το εμπόδιο τη Λέγκια που θα είναι μια μικρή έκπληξη, ε, τον νικητή ενό εκ των παρακάτω ζευγαριών Τωρίνο, Σάκτιορ, Σολιγκόρσκ, Βένσιλ, Βιτόρια, Αυστρία, Βιέννη, Απόλων Λευκοσία και. Midland Rangers. Αυτά είναι τα ζευγάρια. Νομίζω πέρα από την Τωρίνο, καμιά άλλη ομάδα δεν φοβίζει τον ατρόμι αλλά ε, ίσω και οι Rangers λίγο παραπάνω του Steven Gerrard. Αλλά ε, προέχει να περάσει την Λέγκια Βαρσοβία που είναι. Ε, ένα αρκετά δύσκολο εμπόδιο για τον Αντρόμητο. Να δούμε. Ε, το γεγονό ότι κατάφερε να πάρει την πρόκληση ω το τρίτο προγραμματικό γύρο, να περάσει την προηγούμενη φάση απέναντι στου πιο αδύναμου φυσικά Σλοβάκου, είναι μια πρώτη επιτυχία για τον Αντρόμητο. Να δούμε αν καταφέρει να πάει και παρακάτω και να δώσει σημαντικού βαθμού και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα είναι πάντω αρκετά θετικό αυτό. Αν συμβεί, ε, περιμένουμε. Αρχή γενομένη από το ματ τη ε, Πέμπτη. Να συνεχίσουμε μετά το Άρη. Να θυμίσω ότι από χθε υπάρχει οριστική συμφωνία με τη Λίτ για τον δανεισμό του Ντεμπόκ. 26χρονο αριστερό μπακ θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο και αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για τα τυπικά. Να περάσει από εταιρείε εξετάσει και να υπογράψει για να θεωρηθεί και τυπικά ω δανεικό ποδοσφαιριστή του Άρη. Επίση, τα μεταγραφικά των Κιτρινόμαυρων. Σήμερα το απόγευμα μάθαμε ότι έχει γίνει νέα πρόταση για τον Ματέο Γκαρσία. Η πλευρά του Άρη κατέθεσε μετά από την τολή του Θόδρου νέα επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Αργεντινού, που ούτω ή άλλω είναι στην πόρτα τη εξόδου από τη Λασπάλμα. Ο Σάββατο Παντελήδη στείλε αρκετέ λύσει στην μεσοεπιθετική γραμμή, καθώ οι απαιτήσει είναι αυξημένε εφετός εφόσον προχωρήσει ο Άρη και άλλο στην Ευρώπη. Μια ζητανική επιλογή του Ματέο Γκαρσία γιατί ξέρει καλά το περιβάλλον. Βέβαια, η υπόθεση έχει φτάσει λίγο να κουράσει, είναι αλήθεια. Τα έχουμε πει πολλέ φορέ εδώ και με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Ο 22χρονο όμω γνωρίζει καλά τον Άρεκ, θα ήταν μια έτοιμη λύση σίγουρα, ώστε να βοηθήσει άμεσα στα πλάνα του Παντελίδη. Έτσι, έγινε νέα επίσημη πρόταση και έτσι ε, περιμένει την οριστική απάντηση των Ισπανών εντό μια εβδομάδα πλευρά του Άρη για να μπορεί να οργανωθεί αναλόγω και να δει πώ θα κινηθεί ε, περαιτέρω στο μεταγραφικό από εκεί και πέρα, ορίστηκε σήμερα ο διαιτή του αγώνα τη Πέμπτη με τη Μόλντε στην Νορβηγία. Ο Ιταλό Μαουρίσιο Μαριάννη θα είναι αυτό που θα σφυρίξει στο παιχνίδι τη Πέμπτη στην Νορβηγία. 37 ετών ο διαιτή, τον οποίο όρισε η UEFA, ο Μαουρίσιο Μαριάννη. Μόλι το δεύτερο το παιχνίδι στι ευρωπαϊκέ διοργανώσει. Η βοηθή του θα είναι συμπατριώτη του Ματέο Πασέρι και Βαλεντίνο Φιόριτο, επίση Ιταλή πάμε να κάνουμε ακόμη ένα break και να επιστρέψουμε για την τελευταία ώρα του ψινού post game εδώ στο Λίμπερο 107,4 σε ξημέρωμα Δευτέρα πια. Αφήνουμε το βράδυ Κυριακή. Πάμε για να ξημερώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα με σπουδαίε ποδοσφαιρικέ μάχες, με κλήρωση, με όλα τα ωραία. Εδώ, Λίμπερο 107,4. Ακούτε, πάμε στο break και επανερχόμαστε.